Έλα, Λάκη μου, τώρα πρωτού ξεκινήσουμε τη διαδρομή μας, να διαβάσουμε τι μας έχει στείλει η φίλη και να το σχολιάσουμε οδηγώντας. Λοιπόν, μία φίλη έστειλε ένα πολύ κέριο και ενδιαφέρον ερώτημα. «Παντρεύτηκα και δεύτερον άρχισω» είναι ο τίτλος. «Θέκλα μου, καλησπέρα. Χαίρετε. Παρακολουθούσα το σημερινό βλόγ σου για τον άρχισο σύντροφο και παιδιά. Δεν θέλω να σου γράψω όλη την ιστορία μου και να σε κουράσω. Απλώς, δίνοντας σου λίγα στοιχεία, κάνεις κάποιο βίντεο βοηθώντας τις γυναίκες με παιδιά που θέλουν να κάνουν ένα δεύτερο γάμο. Έχω παρακολουθήσει τα περισσότερα vlog σου νέα και παλαιά και έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι μάλλον είμαι συνεξαρτώμενη και people pleaser. Από τον πρώτο μου γάμο απέκτησα δύο παιδιά. Κακοποιητικός, λεκτικά και δύο φορές σωματικά σε μένα. Καμιά βοήθεια με τα παιδιά και σχεδόν αδιάφορος μαζί τους, διεκδικητικός όμως μετά το χωρισμό και προς εμένα και προς τα παιδιά». Μάλιστα. Πρώτος γάμος, σημειώσατε νύχι. 2 χρόνια μετά το χωρισμό, love bombing από απλώς γνωστό μου άτομο, χωρισμένο με παιδιά και επίμονη πολιορκία, μαζί με τεράστια προσοχή και δοτικότητα, τόσο σε μένα όσο και στα παιδιά. Τώρα, παρακολουθώντας εσένα, κατάλαβα πόσο άρχισος ήταν. Το παραμύθι τελείωσε χρόνια μετά αφού ανέχτηκα κακώς, λεκτική κακοποίηση, gaslighting, έλεγχο και ό,τι άλλο μπορεί να προσφέρει ένας άρχισος προς εμένα και τα παιδιά μου, χωρίζοντας με δική μου απόφαση. Έχω 2 υπέροχα παιδιά που με υποστηρίζουν σε κάθε μου απόφαση και ξέρω ότι αντιλαμβάνονται τα λάθη μου, γιατί τα αναγνωρίζω και συζητώ πολύ μαζί τους. Τους έχω ζητήσει συγγνώμη για όλα, όμως αυτό δεν με βοηθάει στις απίστευτες ενοχές που έχω απέναντί τους. Αν μπορέσεις να βοηθήσεις κάποιες γυναίκες να μην κάνουν το ίδιο λάθος, θα σε ευγνωμονώ. Σε ευχαριστώ πολύ και για τη βοήθειά σου στην απόφαση να χωρίσω και για ό,τι πολύτιμο μας προσφέρεις καθημερινά. Φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια και πραγματικά λυπάμαι, λυπάμαι για όσα βίωσες και εσύ και τα παιδιά σου. Λυπάμαι. Θα σου απαντήσω. Λοιπόν, φιλενάδα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το mail σου, γιατί μου δίνεις έναυσμα και αφορμή να μιλήσω για ένα πολύ ουσιώδες ζήτημα. Το ζήτημα της επανάληψης ψυχοπαθολογικών μοτίβων στις ερωτικές μας σχέσεις, πρώτον. Γιατί το λες, μετά από κάμποση ενδοσκόπηση και ψυχοψάξιμο, έχεις αντιληφθεί ότι είσαι συνεξαρτώμενη προσωπικότητα και people pleaser. Και είχες ένα γάμο ο οποίος είχε στοιχεία που δεν ήταν υγιή και τερμάτισες εκείνο το γάμο και όταν έκανες δεύτερο γάμο έπεσες πάλι σε κακή περίπτωση. Άρα πάμε στο κομμάτι του ότι όταν έχουμε εμείς κάποια ζητήματα με την προσωπικότητα, τα προσωπικότητά μας τα οποία δεν τα υπερβαίνουμε και δεν τα ξεπερνούμε μετά από ένα χωρισμό και δεν κάνουμε ψυχοθεραπεία εστιασμένη στο να επιλύσουμε τα αίτια των προβλημάτων μας, κινδυνεύουμε να κάνουμε ξανά την ίδια κακή επιλογή. Δηλαδή, αν είμαι ένα πρόσωπο το οποίο είμαι people pleaser, έχουμε εξηγήσει πολλές φορές τον όρο people pleaser, έχω το στοιχείο δηλαδή του να θέλω να ευχαριστώ τους άλλους, να θέλω να γίνομαι χαλάκι για να με πατάνε οι άλλοι. Αν είμαι ένας άνθρωπος που έχω συνεξαρτητικά στοιχεία στην προσωπικότητά μου και κάνω μία σχέση η οποία αποδειχθεί καταστροφική, γιατί ως συνεξαρτώμενο πρόσωπο και ως people pleaser και ελκύομαι από τους ναρκισσούς, αλλά και ανέχομαι και αντέχω τις κακοποιητικές, εγωκεντρικές και καταστροφικές συμπεριφορές των ναρκισσών και χωρίσω από εκείνο το πρόσωπο και μετά παραμείνω μόνη μου, παραμείνω μόνος μου χωρίς να κάνω ψυχοθεραπεία, χωρίς να αντιμετωπίσω την αιτία που με κάνει ευάλωτο, που με κάνει ευάλωτη στο να ανέχομαι, να αντέχω και να συνδέω με προβληματικούς ανθρώπους, είναι πολύ πιθανόν, ας μην πω με μαθηματική ακρίβεια πιθανό, να ξαναπέσω σε παρόμοια περίπτωση. Όλοι οι άνθρωποι που είναι ναρκισσί, όλοι οι άνθρωποι που έχουν ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας, δηλαδή, γιατί το έχουμε εξηγήσει πολλές φορές εδώ στο κανάλι, ότι δεν μιλάμε για τη διαταραχή ναρκισσιστικής προσωπικότητας που χρειάζεται επίσημη διάγνωση
εξειδικευμένη διάγνωση με εξειδικευμένα ψυχομετρικά τεστ για να πούμε ότι κάποιος, για να πούμε, για να πει ο ειδικός ψυχολόγος, ο ειδικός ψυχίατρος που εξετάζει κάποιον άνθρωπο να δώσει διάγνωση ότι έχει διαταραχή ναρκισσιστικής προσωπικότητας. Το ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας το έχουν αρκετοί συνανθρωποί μας σε μεγαλύτερο ή σε μικρότερο βαθμό και αυτό το στυλ προσωπικότητας είναι τέτοιο το οποίο δυσχεραίνει τις σχέσεις τους με τους άλλους ανθρώπους με την έννοια του ότι οι άνθρωποι που συνδέονται, που κάνουν ερωτικές σχέσεις, που κάνουν φιλίες, που έχουν οποιοδήποτε αλυσβερίσει με έναν άνθρωπο με ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας, αυτοί οι άνθρωποι δυστυχώς θα ταλαιπωρηθούν. Αλλά η ψυχοπαθολογία δεν είναι μόνο από τη μία πλευρά, είναι και από την άλλη πλευρά και έχουμε κάνει αρκετά βίντεο εδώ στο κανάλι και ένα live, θυμάμαι, έτσι πολύ δυνατό που είχαμε κάνει για το για ποιους λόγους ελκύομαι από τους νάρκες σου και ελκύω νάρκες σου στη ζωή μου. Και είχαμε μιλήσει για τη συνεξάρτηση, για τη θυματοποίηση, για το people pleasing, το να είναι κάποιος δηλαδή ανθρώπινος ευχαριστητής, είναι έτσι μια πολύ ελεύθερη μετάφραση στα ελληνικά, το να θέλει κάποιος να ευχαριστεί τους άλλους και όχι τον εαυτό του. Λοιπόν, αν δεν κάνεις ψυχοθεραπεία μετά που θα χωρίσεις από τον νάρκη σου, από την νάρκη σου, αν δεν κάνεις ψυχοθεραπεία και ψυχοθεραπεία εστιασμένη και εξειδικευμένη πάνω στις δικές σου αδυναμίες, στις δικές σου ευαλωτότητες, πάνω στα παιδικά τραύματα της δικής σου παιδικής ηλικίας, πάνω στη δική σου χαμηλή αυτοεκτίμηση, η οποία σε κάνει να ανέχεσαι άσχημες συμπεριφορές, θα την ξαναπάθεις. Και το δεύτερο θέμα που θίγεις είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ ουσιώδες, πάρα πολύ κέριο, πάρα πολύ καυτό. Είναι θέμα σως. Είναι όταν χωρίζουμε από ένα γάμο και έχουμε παιδιά, ως μητέρες, ως πατέρες, οφείλουμε στην επιλογή του επόμενου συντρόφου για γάμο, όταν θα επιλέξουμε δηλαδή να ξαναπαντρευτούμε, οφείλουμε να είμαστε διπλά και τριπλά και δεκαπλά προσεκτικοί, επειδή ο άνθρωπος που θα μπει μέσα στο σπίτι μας ως ο δεύτερος σύζυγος, η δεύτερη σύζυγος, ο νέος σύζυγος, η νέα σύζυγος, αναπόφευκτα θα έχει και επαφές και αλυσβερίσια και πάρε δώσε με τα παιδιά μας. Αναπόφευκτα. Όταν έχουμε παιδιά τα οποία τα μεγαλώνουμε και κάνουμε επόμενο γάμο, θα ζήσουμε μαζί με τα παιδιά. Οπότε δεν επιλέγουμε απλώς ένα σύντροφο για να περάσουμε εμείς μια σχέση, να περάσουμε εμείς μια συγκατοίκηση, να περάσουμε εμείς ένα γάμο και αν δεν μας βγει ρε παιδί μου, δεν πειράζει, χωρίσαμε ούτε γάτο ούτε ζημιά. Όταν έχουμε παιδιά, επηρεάζονται και τα παιδιά. Αυτός ο δεύτερος λοιπόν, ο οποίος έγινε και ο δεύτερος σύζυγος, ήρθε 2 χρόνια μετά το διαζύγιο, μετά από όλες αυτές τις ταλαιπωρίες που πέρασες, γιατί είπες δεν θα γράψεις λεπτομέρειες, αλλά διαφαίνονται όσα βίωσες, λες ότι ενώ ήταν αδιάφορος προς τα παιδιά και ήταν κακοποιητικός προς εσένα κατά τη διάρκεια του γάμου, μετά που αποφάσισες να το χωρίσεις, διεκδίκησε και εσένα και τα παιδιά. Μετά από όλη αυτή την ταλαιπωρία έρχεται ένας άνθρωπος στη ζωή σου, ο οποίος σου κάνει love bombing, βομβαρδισμό αγάπης και σε σένα, αλλά και στα παιδιά. Έρχεται, παρουσιάζεται ως το μάνα εξ ουρανού, ως ο σωτήρας, ο οποίος έρχεται για να ανατρέψει τη ζωή σας και να σας δώσει την ευτυχία. Αυτό το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι το love bombing που έκανε και στα παιδιά. Δεν έκανε μόνο σε ένα love bombing, έκανε και στα παιδιά. Γιατί γράφεις ότι ήταν πολύ προσεκτικός προς τα παιδιά, δώρα, ιστορίες, κακά. Από μια κόκκινη σημαία, όταν γνωρίζουμε κάποιον άνθρωπο καινούριο και είμαστε γονείς, είναι κάτι πάρα πολύ συνηθισμένο πλέον, ένας μόνος γονέας, είτε άνδρας είτε γυναίκα, να βγει ραντεβού και να κάνει γνωριμία και να γνωρίσει ένα πρόσωπο ενώ ήδη έχει παιδιά, είναι δυστυχώς τα διαζύγια είναι τόσο διαδεδομένα και δυστυχώς τόσοι γάμοι δεν πάνε καλά, οπότε υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι μονογονείς, οι οποίοι έχουν κάθε λόγο και κάθε δικαίωμα να θέλουν να ξαναφτιάξουν ένα γάμο, να ξαναφτιάξουν μια καλή σχέση. Ελπίζοντας και πιστεύοντας ότι αυτή τη φορά θα κάνουν καλή επιλογή και θα βιώσουν και αυτή την ερωτική αγάπη και την ερωτική ευτυχία, τη συνδεσιμότητα, τη συντροφικότητα και θα έχουν και τα παιδιά μέσα στο σπίτι ένα υγιές παράδειγμα σχέσης
μεταξύ ενηλίκων και ότι θα έχουν ένα πατριό ή μια μητριά που θα είναι καλοί άνθρωποι και θα σέβονται τα παιδιά, θα τα εκτιμούν και θα είναι θετικές προσθήκες στη ζωή τους. Τι γίνεται όμως, τι γίνεται όμως. Εάν κάποιος καινούριος που έρθει, η καινούρια που έρθει δείξει υπερβολική προσοχή στα παιδιά και κάνει ιδιαίτερη προσπάθεια για να κερδίσει τα παιδιά, αυτό μπορεί να είναι μια τεράστια κόκκινη σημαία. Όταν γνωρίζουμε έναν άνθρωπο που έχει παιδιά, πρέπει να είμαστε εξαιρετικά διακριτικοί ως προς τα παιδιά του, ως προς τα παιδιά τους, είναι η γυναίκα, γιατί τα παιδιά έχουν και μάνα, έχουν και πατέρα, τα παιδιά έχουν γονείς, παρόλο που οι γονείς τους έχουν χωρίσει, δεν σημαίνει πως δεν έχουν γονείς, έχουν γονείς, και η νέα σχέση είναι κυρίως για να συνδεθεί ο μόνος γονιός με έναν νέο σύντροφο. Δεν παντρευόμαστε τα παιδιά του άντρα που θα παντρευτούμε, ούτε δεν παντρευόμαστε τα παιδιά της γυναίκας που θα παντρευτούμε. Οφείλουμε να σεβόμαστε τα παιδιά, οφείλουμε να είμαστε θετική επίδραση και θετική επιρροή στη ζωή τους, όμως δεν τους παντρευόμαστε. Οπότε, μπορεί κάποιος ο οποίος έχει τα στοιχεία του νάρκισσου, το love bombing του να το επεκτείνει και στα παιδιά και να χρησιμοποιήσει τα παιδιά ως δούριο ύπο για να μπει μέσα στο σπίτι. Δηλαδή, ένας νάρκισσος να σκεφτεί πω αυτός αγαπάει πολύ τα παιδιά του, αυτή αγαπάει πολύ τα παιδιά της, είναι πολύ συνδεδεμένος με τα παιδιά του, είναι καλός γονιός, αγαπάει τα παιδιά του. Άρα θα με εκτιμήσει εάν εγώ δείξω συμπάθεια στα παιδιά και κάνω ιδιαίτερη προσπάθεια να με αγαπήσουν τα παιδιά τους, κάνω δώρα, συνδεθώ μαζί τους κλπ. Κλπ. Δεν σημαίνει ότι όποιος καινούριος σύντροφος έχει καλή διάθεση προς τα παιδιά, ότι απαραίτητα είναι νάρκισσος και κάνει love bombing. Θα μπορούσε δηλαδή και ένας άνθρωπος ο οποίος παρουσιάζει στοιχεία συνεξάρτησης και people pleasing επίσης να προσπαθεί να ευχαριστήσει και τα παιδιά του νέου του συντρόφου, της νέας του συντρόφου. Μπορεί και ένας που είναι people pleaser να το κάνει αυτό, όμως γενικά δεν είναι καλή ιδέα. Δηλαδή, ξεκαθαρίζουμε. Όσοι είμαστε μόνοι γονείς και ειδικά όσοι έχουν παιδιά που είναι μέσα στο σπίτι. Γιατί αν έχεις ξεπαιδιώσει, αν τα παιδιά σου έχουν πάει για σπουδές για παράδειγμα, δεν θα έρχονται σε επαφή, δεν θα συγκατοικήσουν με τον νέο σου άντρα, με τη νέα σου γυναίκα. Δεν θα επηρεαστούν ιδιαίτερα τα παιδιά τα ίδια, δεν θα έχουν ιδιαίτερη σχέση με κάποιον με τον οποίο δεν θα ζήσουν μαζί. Χρειάζεται πολύ προσοχή. Είναι εύκολο να κάνουμε λάθη. Όλοι κάνουμε λάθη, και όσοι είμαστε γονείς, και όσοι δεν είμαστε ακόμη γονείς, και όσοι ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι για χρόνια προσπαθούσαν να εξελιχθούν και έχουν κάνει διάφορους γύρους ψυχοθεραπείας, μπορεί να βρεθούν στο σημείο του να κάνουν λάθη. Είναι ανθρώπινο να κάνουμε λάθη. Φιλενάδα που έχεις γράψει το mail, είναι ανθρώπινο που έκανες το λάθος που έκανες. Παραδέχομαι ότι εγώ η ίδια ως ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια, παρόλο που έχω κάνει διάφορους γύρους ψυχοθεραπείας, ίσως τώρα βρίσκομαι στον 7ο γύρο ψυχοθεραπείας, δεν τους έχω υπολογίσει, μπορεί και περισσότερο, δεν ήταν παρά μετά το 2020 που συνειδητοποίησα το ζήτημα που έχω με τη συνεξάρτηση ακριβώς στις διαστάσεις που βρίσκεται και γιατί ένα πρόσωπο το οποίο έχει μια σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, θα έλεγα. Ένα πρόσωπο το οποίο έχει μια δύσκολη παιδική ηλικία και ένα σύνθετο τρόπο με τον οποίο έχουν δημιουργηθεί τα οποιαδήποτε ψυχολογικά του προβλήματα, χρειάζεται να μέσω της ψυχοθεραπείας να ξεδιαλύνει layers and layers, στρώματα και στρώματα, πώς είναι τα φύλλα του κρεμμυδιού που βγαίνει το ένα φύλλο και μετά από κάτω έχει άλλο και μετά από κάτω έχει άλλο, και αυτός ήταν ο λόγος. Και επίσης ένας άλλος λόγος ήταν ότι αυτά που γνωρίζουμε σήμερα στις μέρες μας για τη συνεξάρτηση, αυτά που γνωρίζουμε για τη διάσταση των ναρκισσιστικών σχέσεων και πώς επηρεάζουν αρνητικά τη ζωή των παιδιών που έχουν μεγαλώσει με ναρκισσιστικούς γονείς, δεν τα γνωρίζαμε προηγουμένως. Θυμάμαι όταν είχα τελειώσει τις σπουδές μου το 1997 ότι
οι γνώσεις που είχαμε πάρει από το πανεπιστήμιο και οι γνώσεις που παίρναμε στη συνέχεια από τις διάφορες εκπαιδεύσεις σε ψυχοθεραπευτικές μεθόδους που έχω κάνει ήταν πολύ λιγότερες από τις γνώσεις που έχουμε σήμερα οι ψυχολόγοι και οι ψυχοθεραπευτές σε σχέση με τις δυναμικές των σχέσεων. Έχει εξελιχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 5-10 χρόνια. Έχει εξελιχθεί πάρα πολύ η έρευνα. Έχει εξελιχθεί πάρα πολύ η αιτιολόγηση των προβληματικών καταστάσεων, δηλαδή βλέπουμε τις προβληματικές σχέσεις κάτω από άλλη προοπτική πλέον, όχι γιατί παλιότερα είχαμε κακή πρόθεση και δεν θέλαμε να δούμε αυτά τα στοιχεία, αλλά τώρα όσο εξελίσσεται η επιστήμη της ψυχολογίας, όσο εξελίσσονται οι διάφορες θεωρίες προσωπικότητας και τα διάφορα μοντέλα ψυχοθεραπείας, τόσο περισσότερο καταλαβαίνουμε κάποια κεντρικά στοιχεία τα οποία επηρεάζουν πολύ τους ανθρώπους στο πώς σχετίζονται με τον εαυτό τους και τους άλλους ανθρώπους. Ως ψυχοθεραπεύτρια έχω εκπαιδευτεί και στη γνωστική συμπεριφορική θεραπεία και στη συστημική θεραπεία και στην αφηγηματική θεραπεία και έχω κάνει διάφορα κόρς σε διάφορες άλλες μορφές θεραπείας. Οι γνώσεις που έχουμε τα τελευταία, ξαναλέω, 5 με 10 χρόνια έχουν κάνει αλματώδη πρόοδο στην κατανόηση των δυναμικών των κακοποιητικών σχέσεων και στην κατανόηση των δυναμικών των ερωτικών σχέσεων. Εγώ ίδια προσωπικά το βιβλίο μου «Η Ανατομία μιας γυναίκας» που γράφτηκε το 2004 και κυκλοφόρησε το 2005 και το βιβλίο μου «Και οι άντρες έχουν ψυχή» που γράφτηκε το 2011 και κυκλοφόρησε το 2011. Τώρα όταν τα ξαναδιαβάζω, βλέπω ότι έχουν κενά. Βλέπω ότι υπάρχουν καινούργιες γνώσεις γύρω από τη δυναμική των σχέσεων και από τις αιτίες που μας οδηγούν στο να κάνουμε λαθασμένες επιλογές συντρόφων και να μην μπορούμε να ευτυχίσουμε στις σχέσεις μας, που δεν υπήρχαν ως γνώσεις το 2005, δεν υπήρχαν ως γνώσεις το 2011 όταν έγραφε εκείνο το βιβλίο. Και είμαι σίγουρη ότι σε 2 μήνες από σήμερα που θα κάνω ένα νέο βίντεο, ή σε 3 μήνες θα έχουν βγει καινούργιες γνώσεις, οι οποίες θα είναι πολύ χρήσιμες για να κατανοήσουμε πράγματα. Και να δράτω την ευκαιρία να πω ότι στα σεμινάρια τα ψυχοεκπαιδευτικά που θα γίνουν τον Ιούλιο του 2022, σε ένα μήνα περίπου, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο και διαδικτυακά, πληροφορίες για τα σεμινάρια αυτά που θα κάνουμε με τη Δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου υπάρχουν στην περιγραφή όλων των βίντεο αυτό το διάστημα. Μπάτε στην περιγραφή του βίντεο, θα βρείτε τις πληροφορίες. Στα σεμινάρια αυτά θα μάθουμε ακόμη πιο νέες και πιο καινούριες πληροφορίες, επειδή η Δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου που ετοίμασε το υλικό έχει κάνει review, δηλαδή έχει διαβάσει και έχει σταχυολογήσει γνώσεις από πολλά βιβλία καινούργια και από πολλές καινούργιες έρευνες. Και όσο προχωρούμε, μαθαίνουμε. Επίσης, εδώ να σας υπενθυμίσω ότι όσοι θα λάβετε μέρος στα σεμινάρια, ακόμη και στο διαδικτυακό σεμινάριο, γιατί το σεμινάριο της Κρήτης θα είναι και webinar, ξαναλέω, όλες οι πληροφορίες είναι στην περιγραφή του βίντεο, θα πάρετε και βεβαίωση συμμετοχή, την οποία θα μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε στο βιογραφικό σας. Λοιπόν, εγώ ίδια προσωπικά συνειδητοποίησα το ζήτημά μου με τη συνεξάρτηση ακριβώς τι είναι και το είδα με ένα τρόπο που είναι κατανοητός προς εμένα, που θεραπευτικά έχει βάση και που όντως με βοηθάει να ενδυναμωθώ ουσιαστικά ως άνθρωπος μετά το 2020, μετά από το δεύτερο μου διαζύγιο και, μετά, και πρόσφατα. Πριν 6 μήνες, μελετώντας καινούργια βιβλία που έχουν κυκλοφορήσει σε σχέση με τις δυναμικές των σχέσεων, συνειδητοποίησα, μιλάω για τη δική μου προσωπική κατάσταση με ροπή προς τη συνεξάρτηση ή συνεξαρτατική προσωπικότητα ή people pleaser, άνθρωπος που είμαι, συνειδητοποίησα ξεκάθαρα πολλά στοιχεία που έχουν να κάνουν με εμένα και γιατί λειτουργούσα όπως λειτουργούσα και γιατί λειτουργώ όπως λειτουργώ. Και πραγματικά είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου, τώρα στα 47 μου, με στον καινούριο κύκλο ψυχοθεραπείας που κάνω και νομίζω το καταλαβαίνετε και μέσα από τα βίντεο τα καινούρια που βγαίνουν, ότι βρίσκουμε σε ένα σημείο που η μελέτη της δυναμικής αυτής των σχέσεων με έχει επηρεάσει βαθιά και θεραπευτικά και ψυχοεκπαιδευτικά και ανθρώπινα. Βρίσκομαι σε ένα σημείο που έχω επιτέλους ελπίδα για μένα, προσωπικά τώρα μιλάμε, για μένα, που έχω επιτέλους ελπίδα ότι θα έχω τη δυνατότητα και τη δύναμη να μπορώ να προστατεύσω τον εαυτό μου στο μέλλον από συνεξαρτητικές καταστάσεις.
Δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι εύκολο πράγμα να μεγαλώνεις θυματοποιημένος. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε μεγαλώσει θυματοποιημένοι. Να μεγαλώνεις θυματοποιημένος, να έχεις βιώσει απόρριψη, να έχεις βιώσει επίκριση, να έχεις βιώσει κατάκριση από τους γονείς σου, από τους ενήλικες, τους υπόλοιπους στο περιβάλλον σου, να έχεις βιώσει βία οποιασδήποτε μορφής. Και η αθέατη βία, που είναι η ψυχική βία, είναι πολύ σοβαρή, δεν είναι καθόλου αμελητέα. Και να καλείσαι ως ενήλικας να μπορείς να διαχειριστείς καλά τις συνθήκες που έρχονται στη ζωή σου. Για παράδειγμα, μιλάμε τώρα για την φιλενάδα αυτή που έχει στείλει το email, να μπορεί να διαχωρίσει ότι αυτός ο νέος άνδρας που ήρθε στη ζωή της και της έκανε love bombing και συμπεριφέρθηκε τόσο άψογα σε εκείνη και στα παιδιά της, να μπορέσει να συγκρατήσει τον εαυτό της, να κάνει μία πισινή, δύο πισινές, 3, 10, 20, 30, 40, να περιμένει, να το σκεφτεί, να το συνειδητοποιήσει και να περιμένει ότι ο άνθρωπος αυτός μπορεί να μην είναι αυτό που δείχνει και μπορεί απλώς να κάνει love bombing και να μην είναι τόσο αγαπητός και τόσο τρυφερός όπως παρουσιάζεται, και να συγκρατηθεί, να μην πέσει στην παγίδα, να το βάλει μέσα στη ζωή της και μέσα στη ζωή των παιδιών της και να ταλαιπωρηθούν όλοι, και εκείνοι και τα παιδιά. Φιλενάδα, μην κατηγορείς τον εαυτό σου. Αναλαμβάνεις την ευθύνη σου και πολύ καλά κάνεις. Πολύ καλά κάνεις που εξηγείς και επεξηγείς τα παιδιά σου το λάθος που έχεις κάνει με το να φέρεις αυτόν τον άνθρωπο στη ζωή σου. Καλά κάνεις και εξηγείς και επεξηγείς τα παιδιά σου ότι ως συνοξαστόμενη προσωπικότητα είχες δυσκολία να τον στείλεις να πάει από εκεί που ήρθε. Συγγνώμη που μιλάω έτσι. Από εκεί που ήρθε να τον στείλεις να πάει πιο νωρίς. Γιατί όταν μπει το θύμα μέσα στη συνεξάρτηση, είναι μια συνθήκη στην οποία τυφλώνεται, παλαβώνει, βοβώνει, δεν μπορεί να μιλήσει, δεν μπορεί να αντιδράσει. Μέσα από τον gaslighting πιστεύει ότι έχει λάθος, ότι όλα τα βλέπει λάθος, ότι είναι τρελός, ότι οτιδήποτε. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτά με τις ναρκισσιστικές σχέσεις, τις κακοποιητικές και τους συνεξαρτητικούς ανθρώπους, οι οποίοι παραμένουν εκεί θυματοποιημένοι και ανέχονται τα πάντα. Και είναι πολύ φυσιολογικό να νιώθεις ενοχές και είναι πολύ φυσιολογικό να νιώθεις άσχημα ότι ως μητέρα επέτρεψες να βιώσουν και τα παιδιά σου αρνητικά πράγματα με τον άνθρωπο αυτό. Μην χτυπάς τον εαυτό σου όμως αλίπητα. Εστιάσου στην ψυχοθεραπεία σου, εστιάσου στην ενδυνάμωση σου, εστιάσου στην εξυγίανση της προσωπικότητας σου από τα συνεξαρτητικά στοιχεία. Δώσε στα παιδιά σου το δώρο της ψυχοθεραπείας. Δώσε τους το, δώσε τους το. Πραγματικά, ξέρετε. Με έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές να μιλάω για τους γονείς μου με τρόπο που να τους κατηγορώ στην ουσία ότι με είχαν κακοποιήσει ψυχικά και συναισθηματικά και σωματικά και όλος ο πατέρας μου μεγαλώνοντας, και έχω μιλήσει πολλές φορές ανοιχτά και για το ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσα στο πρώτο μου διαζύγιο όταν ήμουν 26 ετών ήταν κακοποιητικός προς εμένα. Όμως, γιατί θέλω να είμαι δίκαιη, και προχθές μιλούσαμε στο τηλέφωνο που ήταν η μέρα του πατέρα με τον πατέρα μου και το είπα. Νιώθω ευγνωμοσύνη για το γεγονός ότι μετά που είχαν διαρριχθεί πλήρως οι σχέσεις μας, μετά που είχαμε φτάσει σε ένα σημείο ακραίο μετά τα 26 μου χρόνια, και ακόμη και σε περιόδους που πηγαίναμε no contact, και τώρα ακόμη έχει φάσεις που πάμε no contact, τότε εκείνη την περίοδο που είχα σοβαρές οικονομικές δυσκολίες μεγαλώνοντας δύο παιδιά μόνοι χωρίς ευκολύνσεις κλπ. Δεν υπάρχει λόγος να μπούμε τώρα σε αυτό. Ότι όσες φορές τους ζήτησα να μου δώσουν χρήματα να πληρώσουν την ψυχοθεραπεία, με ευχαριστώ στην πλήρωνα. Και νιώθω ευγνωμοσύνη γι' αυτό ότι οι γονείς μου, παρόλο που έπαιξαν ρόλο στη θυματοποίησή μου και δεν με προστάτευσαν και από τους δικούς τους εσωτερικούς δαίμονες, μου έδιναν τα χρήματα για να κάνω ψυχοθεραπεία. Μου έκαναν δώρο την ψυχοθεραπεία. Για κάποια χρόνια, όταν ήταν τα παιδιά μου μικρά, όταν δεν τα έβγαζα πέρα και δεν μπορούσα να ανταπεξέλθω σε όλα μου τα έξοδα, όταν έλεγα σε παρακαλώ πολύ μπορείς να μου στείλεις ένα ποσό γιατί αυτό το μήνα δεν έχω χρήματα να πληρώσω την ψυχοθεραπεία, ευχαριστώ στα δίνε. Και τους ευγνωμονώ γι' αυτό. Είπαμε να είμαστε δίκαιοι. Και επειδή είμαι σίγουρη ότι ακούν αυτό το βίντεο άνθρωποι που έχουν δύσκολες σχέσεις με τους γονείς τους, θέλω να πω κάτι, να κάνω έτσι εδώ μια παρένθεση και να πω ότι
όταν ο άνθρωπος έχει προβληματικές σχέσεις με τους γονείς του, όταν συνειδητοποιεί ότι ήταν τοξικοί οι γονείς του και όταν τοξική η σχέση του με τους γονείς του, περνά από διάφορα στάδια. Περνά από διάφορα στάδια για να απελευθερωθεί από την υποδούλωση που έχει στη γονεϊκή σχέση. Περνά από το στάδιο του θυμού, από το στάδιο του πένθους, από το στάδιο της διαπραγμάτευσης, της κατάθλιψης. Του λείπουν οι γονείς του όταν κάνει no contact, ενώ μπορεί να νομίζει ότι έχει ξεπεράσει τα κολλήματα που είχε από τους γονείς του, να ανακαλύπτει ότι στα 35 του, για παράδειγμα, ακόμη κάνει πράγματα για να ευχαριστήσει τους γονείς του, ή στα 40 του κάνει πράγματα για να ευχαριστήσει τους γονείς του, ή στα 45 του κάνει πράγματα για να ευχαριστήσει τους γονείς του, δηλαδή να υπάρχουν κάποια στοιχεία συνεξαρτητικά με τους γονείς ακόμη και σε μεγαλύτερη ηλικία. Είναι ένας δρόμος, είναι ένας συνεχής αγώνας το να απελευθερωθούμε από την τοξικότητα της σχέσης μας με τους γονείς μας, να ενδυναμωθούμε, να γίνουμε ουσιαστικά ενήλικες και να μπορέσουμε να φτάσουμε σε στάδια συγχώρεσης ο καθένας αναλόγως της δικής του ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης και πνευματικής ανάπτυξης και εξέλιξης και αναλόγως της προθυμίας που δείχνουν οι δικοί του οι γονείς για να εξελιχθούν. Δεν είμαι παράδειγμα προς μίμηση, σε καμία περίπτωση. Εγώ ίδια σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι παραδέχομαι ότι μέχρι σήμερα σε όλες μου τις σχέσεις είχα συνεξαρτητικά στοιχεία. Παραδέχομαι ότι έχω λειτουργήσει αυτοσαμποταριστικά σε πολλές περιόδους της ζωής μου. Παραδέχομαι ότι σε φάσεις τις οποίες πήγαινα no contact με τους γονείς μου όταν ήμουν νεότερη, νόμιζα ότι είχα απελευθερωθεί από τη σχέση μου μαζί τους, ενώ στην ουσία λειτουργούσα με τρόπους οι οποίοι ήταν αυτοκαταστροφικοί για μένα, ίσως υποσυνείδητα ή ασυνείδητα, για να τους εκδικηθώ. Πραγματικά το πιστεύω ότι όταν οι γονείς μας έχουν τοξική επίδραση πάνω μας πρέπει να τους αποφεύγουμε. Πραγματικά το πιστεύω ότι πρέπει να πηγαίνουμε no contact όταν μας αρρωστά ψυχικά και σωματικά η επαφή μαζί τους. Το πιστεύω αυτό το πράγμα και όσες φορές συμβουλεύω κάποιον ο οποίος μου γράφει τη δική του ιστορία με τους δικούς του γονείς σε ένα βίντεο, πολύ εύκολα θα πω κόψε σχέσεις, βγάλ τους από τη ζωή σου, μην νιώθεις άσχημα δεν πας να τους δεις, μην νιώθεις άσχημα δεν τους φροντίσεις. Δεν σημαίνει όμως ότι είμαι εναντίον της συγχώρεσης και η συγχώρεση γίνεται σε διάφορα στάδια και με διαφορετικό τρόπο στην κάθε περίπτωση. Αν με ρωτήσετε εμένα αν έχω συγχωρήσει τους γονείς μου, θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Τους έχω συγχωρήσει νομίζω σε ένα 70% και ελπίζω για την πνευματική εξέλιξη, υγεία και πρόοδο και των τριών μας, και εμένα και των γονιών μου, να μπορέσουμε να φτάσουμε στο 100% μέχρι να τελειώσει η ζωή μας. Γιατί η σχέση μας με τους γονείς μας συνεχίζεται και μετά που θα φύγει κάποιος από τη ζωή. Συνήθως φεύγουν οι γονείς πριν από τα παιδιά, υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που φεύγουν τα παιδιά πριν από τους γονείς. Δεν είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω φτιάξει αυτό το κανάλι για να σας πω πετάξτε τους γονείς σας, μην τους αγαπάτε, μην ασχολείστε μαζί τους ή οτιδήποτε. Ο σκοπός μου είναι η εξυγίανση της σχέσης μας με τον εαυτό μας και της σχέσης με τους ανθρώπους γύρω μας. Και συμπάσχω κι εγώ ως ένα πρόσωπο το οποίο είχα και εξακολουθώ να έχω περίπλοκη και ιδιαίτερη και δύσκολη πολλές φορές σχέση με τους γονείς μου, να ταυτίζομαι με αυτό και εξακολουθώ να ταυτίζομαι και ως μητέρα δύο παιδιών στην πρώτη νεότητα που ψυχοσυναισθηματικά είναι ακόμη στην εφηβεία, οι οποίοι αρκετές φορές μου κάνουν παράπονα για μένα και έχουν δίκιο. Δεν υπάρχει τέλειος γονιός. Οι σχέσεις με τους γονείς είναι ένα crucial, ένα κρίσιμο, κέριο ζήτημα για την ψυχοεξέλιξη μας και για τη συναισθηματική μας ψυχοανάπτυξη, για την ψυχοθεραπεία μας, για το ξεπέρασμα της συνεξάρτησης και περνάμε από διάφορα στάδια. Λοιπόν, φιλενάδα, μπράβο και μπράβο και ξανά μπράβο που παραδέχτηκες τα λάθη σου στα παιδιά σου και εγώ έχω παραδεχτεί τα λάθη μου στα παιδιά μου και ακόμη και τα πιο ντροπιαστικά μου λάθη. Τα έχω παραδεχτεί. Τα λάθη για τα οποία ντρέπομαι πάρα πολύ. Τα έχω παραδεχτεί και αν μου τα υποδεικνύουν, λέω ναι, έχεις δίκιο. Ναι, την τάδε χρονιά έκανα εκείνο το λάθος, έχεις δίκιο. Γιατί οι λάθη που έχω κάνει που με έβλαψαν εμένα, αναπόφευκτα έβλαψαν και αυτούς. Για παράδειγμα, το λάθος που έκανα το 2011 να ασχοληθώ με την πολιτική,
είχε ως αποτέλεσμα τεράστια οικονομική φθορά δικιά μου, η οποία σαφώς αντανακλούσε και αντανακλά και στα παιδιά μου. Εντάξει. Αυτό εννοούσα. Αυτό είναι το πιο ντροπιαστικό. Για μένα αυτό είναι το πιο ντροπιαστικό μου λάθος. Αυτό είναι το πιο ντροπιαστικό μου λάθος. Το λάθος που είχα κάνει το 2011. Και επίσης ντροπιαστικά λάθη ήταν οι φορές που ήταν τα παιδιά μικρότερα και δεν μπορούσα να συγκρατήσω το θυμό μου και είχα ξεσπάσματα οργής. Δεν τους χτυπούσα, αλλά τους φώναζα. Καλά έκανες και παραδέχτηκες τα λάθη σου. Δώσε στα παιδιά σου το δώρο της ψυχοθεραπείας. Είναι ο μοναδικός τρόπος να αναπληρώσουμε τα κενά που έχει αφήσει η διαπαιδαγώγηση μας στα παιδιά μας, η διαπαιδαγώγηση που τους κάναμε ή που δεν τους κάναμε. Ο μοναδικός τρόπος για να πληρώσουμε τα λάθη μας και πραγματικά να μετανοήσουμε είναι να κάνουμε το δώρο της ψυχοθεραπείας στα παιδιά μας και να ψυχοθεραπευτούμε κι εμείς ήδη και να ταπεινωθούμε όπως ταπεινώνεσαι κι εσύ και συγχαρητήρια. Να παραδεχτούμε τα λάθη μας, να παραδεχτούμε στα παιδιά μας ότι είμαι ένας άνθρωπος ταπεινός με την έννοια του μικρός. Είμαι άνθρωπος. Με την καλή έννοια ταπεινός. Ενώ είμαι ένα ανθρωπάκι, κάνω λάθη. Έχω λειτουργήσει ναρκισσιστικά στο παρελθόν. Έχω λειτουργήσει συνεξαρτητικά στο παρελθόν. Είπαμε και συνεξάρτηση δεν είναι κάτι για να το πενεύεσαι ότι το έχεις. Έχω λειτουργήσει με τέτοιους τρόπους. Σε έχω βλάψει, σε έχω πληγώσει. Συγγνώμη, αγάπη μου. Παραδέχομαι το λάθος μου, αναλαμβάνω την ευθύνη μου. Κάνω ψυχοθεραπεία για να ξεπεράσω τα ελαττώματα μου και να μπορώ να είμαι καλύτερος γονιός και πιο σεβαστικός προς εσένα. Σου κάνω και εσένα το δώρο της ψυχοθεραπείας. Παρά να χτίσετε στα παιδιά σας ένα σπίτι ή να αγοράσετε ένα αυτοκίνητο ή να τους δώσετε ένα καταπίστευμα στην τράπεζα, είναι πολύ πιο σπουδαίο δώρο το δώρο της ψυχοθεραπείας και το δώρο της πνευματικότητας. Σπουδαία δώρα. Υπέροχα δώρα. Οποιοδήποτε άνθρωπος κάνει ψυχοθεραπεία στη ζωή του και ψυχοεκπαίδευση ωφελείται τα μάλα, ωφελείται πάρα πολύ και καλυτερεύει η ζωή του αναπόφευκτα. Λοιπόν, αυτά έχω πει πολλά, έχω πει διάφορα, τα έχω ανακατέψει, είναι διάφορα clips τα οποία γίνονται σε μια μέρα που εγώ και ο Λάκη μέσα στη ζέστη της Κύπρου πάμε για να κάνουμε διάφορες δουλειές στη Λευκοσία και στο χωριό μας επιστρέφουμε. Θα μιλήσουμε και άλλες φορές. Θέλω να σας κάνω ένα θεωρητικό βίντεο στο οποίο να μιλήσω για την προσωπική μου εμπειρία με τη συνεξάρτηση και για, επειδή με ρωτάτε αν υπάρχουν ενδείξεις για το ότι θεραπευόμαστε από τη συνεξάρτηση, αν υπάρχουν στάδια από θεραπείες από τη συνεξάρτηση, ναι, υπάρχουν και θέλω να μοιραστώ μαζί σας μερικά milestones, δηλαδή μερικά σημεία κομβικά που έχω περάσει μέχρι τώρα και μερικά που ελπίζω να περάσω στο μέλλον, τα οποία είναι έτσι χρήσιμα σαν οδηγή για το πώς εξελίσσεται ένας άνθρωπος που μαθαίνει επιτέλους να αγαπάει τον εαυτό του, που μαθαίνει επιτέλους να βάζει όρια, που μαθαίνει επιτέλους να περιμένει προτού δώσει γη και είδωρ σε όποιον ή όποιαν τον βομβαρδίσει με αγάπη. Μαθαίνει να παίρνει αγάπη από τη ζωή, να παίρνει αγάπη από τον εαυτό του, να επιτρέπει στον εαυτό του να χαρεί τις χαρές της ζωής και να μην είναι σαν ένα διψασμένο, πεινασμένο πλασματάκι που όταν βρεθεί κάποιος να του πει έλα να σε ταΐσω, έλα να σε ποτίσω, έλα να σε αγκαλιάσω, έλα να σε φιλήσω, έλα να σου δώσω αγάπη, να πάει τρέχοντας και να φάει τα μούτρα του και να τραυματιστεί η ψυχούλα του και να τραυματιστούν και οι ψυχούλες των παιδιών του εάν πρόκειται για remarriage, για δεύτερο γάμο. Που υπάρχουν ανήλικα παιδιά τα οποία βιώνουν πράγματα στο σπίτι. Είναι αγάπη μου σε όλους. Και αγάπη μόνο και προσπάθεια να εξελιχθούμε και να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Σας αγαπώ.